Θυμάμαι την πρώτη φορά που έζησα την, το lockdown. Ήταν οι πρώτες μέρες που έγινε αυτό. Πέρυσι ήταν Νοέμβριος νομίζω. Και μου τηλεφωνάνε από ένα μικρό διαμερισματάκι που έχω στην οδό Ριζάρη ότι πλημμύρισε. Βρίσκω κατά σύμπτωση ένα ταξί στις 10.30 το βράδυ, άγρια νύχτα. Με παίρνει, με πάει εκεί πέρα στην οδό Ριζάρη. Ήταν και η διαχειρίστρια, καταφέραμε να φώναξα και έναν υδραυλικό, ήρθε επειγόντως κάποιος, το κλείσαμε με μια μανιβέλα και έπρεπε να γυρίσω πίσω εδώ στο σπίτι μου. Αυτή τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μου θύμισε τη γερμανική κατοχή, όταν περπατούσα, όταν είχαμε το lockdown μετά τη δύση του ηλίου, κλεινόμασταν όλοι μέσα, και ακούγαμε μόνοι τις μπότες των Γερμανών να περπατάνε απ' έξω. Δεν υπήρχε ψυχή στο δρόμο. A few weeks ago, I heard through a friend that an elderly choir I knew had kept meeting throughout the pandemic, with terrible consequences. One of their members had decided to attend rehearsals, despite coughing heavily. In the end, more than 2 dozen members were infected, and several of them died. When I shared this story with my team, we were struck by the gap between our expectations of how the elderly would respond to the pandemic, and stories like these that seem to be all too common. In order to understand what pushed old and at-risk people to react to the regulations one way or the other, we traveled to Greece, which has the EU's second oldest population, hoping to find answers. How did the elderly's unique position in society, framed by their roles, their relationships, and their life experiences, shape the impact of COVID on their lives? Την καθημερινότητά σας πριν την πανδημία. Πριν την πανδημία. Κοίταξε, πριν την πανδημία ήμουν ενεργό άτομο. Δηλαδή είχα τις παρέες μου, παρεούλες, είχαν λίγο στέψει οι παρέες μου, γιατί ήταν όλες μεγαλύτερες από μένα. Έκανα με μεγαλύτερους ανθρώπους συνήθως παρέα. Αλλά πάντως μάζευα και τις οικογένειες, κάναμε έγκνογκ τα Χριστούγεννα. Ήμουνα μάλλον ενεργό μέλος της κοινωνίας, τέλος πάντων. Είχα φίλους, ερχόντως, βλεπόμαστε. Τώρα, πάπαλα όλα αυτά. Είχα ένα πρόγραμμα. Προσπαθούσα καταρχήν να μείνω όσο το δυνατό λιγότερο στο σπίτι. Είχα ένα πρόγραμμα, 2 φορές την εβδομάδα πήγαινα για γυμναστική, έκανα πιλάτες εδώ και χρόνια. Αυτό σταμάτησε από το πέρυσι τον Απρίλιο, πότε ήταν. Παρακολουθούσα πολλές διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, είμαι συνδρομήτρια στο Μέγαρο Μουσικής, πήγαινα πολύ συχνά. Πήγαινα σινεμά πολύ συχνά. Έβλεπα φίλους. Πήγαινα πολλά ταξίδια. Τα ταξίδια μου έχουν λείψει πολύ. Καθημερινά δεν άλλαξε πολύ. Εδώ μες στο σπίτι, τηλεόραση έβλεπα πολύ. Και είχε και ωραία βάλει σεριάλ. Εντάξει. Mm. Χάσαμε ένα χρόνο από τη ζωή μας, βέβαια. Yeah. Αλλά έχουμε την υγειά μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όσοι φύγανε. Μέσα στο σπίτι έχω γίνει τεμπέλα. Yeah. Δηλαδή, ξυπνάω πιο αργά. Έχω ευτυχώς τη γάτα μου για παρέα. Μόνη παρεούλα. Τι άλλο κάνω. Κάνω τις δουλίτσες μου. Δεν μαγειρεύω, δεν έχω για ποιον να μαγειρέψω. Δηλαδή, μαγειρεύω μία φορά και βάζω 3 μπολάκια στην κατάψυξη και τα βγάζω τις άλλες εβδομάδες. Καμιά φορά παίρνω και έτοιμο φαγητό. Ξέρεις, καμιά τυρόπιτα στον Βενέτη, λίγο ψωμάκι κτλ. Και έχω περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητές μου στην κουζίνα. Τώρα, ευτυχώς, αυτός ο πολιτιστικός σύλλογος κατάφερε και συνέχισε το πρόγραμμα με webinars. Επίσης, το Μέγαρο
μας έστελνε με email, online ας πούμε, εκδηλώσεις που γίνονται στο Μέγαρο ή εκδηλώσεις που γίνονται αλλού στην Ευρώπη. Βέβαια η γυμναστική κόπηκε, εξουκιάσει από όλα η μέση μου. Αυτά. Προσπαθώ να περπατάω. Περπατάω, βγαίνω και περπατάω κάθε μέρα. Εδώ γύρω στη γειτονιά. Τι άποψη έχετε για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού? Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν σωστά. Ήταν σωστά και νομίζω ότι αυτοί που δεν πρόσεχαν το πλήρωσαν οι ίδιοι, το πλήρωσαν οι γύρω τους. Τα μέτρα στην καραντίνα δεν είδα να ακολουθούνται. Καραντίνα είχαμε, όλος ο κόσμος έξω ήτανε, τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσανε. Δηλαδή αυτό το lockdown το τελευταίο δεν θα το έλεγα ότι ήταν lockdown, ήταν κοροϊδία λίγο. Κοίταξε, αν τα κρατούσε ο κόσμος, νομίζω θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση, οπωσδήποτε. Είναι λογικό, ήταν λογικά μέτρα προστασίας. Δεν βρίσκω ότι ήταν τίποτα το παράλογο. Αλλά βλέπεις, δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη νέα γενιά. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και με όλη αυτή την κλεισούρα αυξήθηκαν και τα εγκλήματα, αυξήθηκαν οι απάτες. Γενικά, πολλά πράγματα αυξήθηκαν, που μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει. Τι σκέψεις έχετε για τον κόσμο που δεν υπακούει τα μέτρα? Ότι είναι ανόητη. Ότι είναι ανόητη. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Νομίζω ότι είναι αφελής, ότι είναι... Δεν μπορώ να τους κατονομάσω αυτούς που λένε ότι δεν βαριέσαι. Δηλαδή, δεν βλέπουν τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία που ο κόσμος πεθαίνει μόνος του. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Κοίταξε, βασικά οι πιο ενήλικες θα έπρεπε να είναι λίγο πιο λογικοί, βρίσκω. Ήταν λίγο βλακία αυτό που κάνανε. Και σε ένα νεαρό συγχωρείται και μια βλακία πιο εύκολα. Αλλά όταν είσαι πια 25-30 χρονών και να μην τα τηρείς, βρίσκω ότι είναι βλακία. Δεν είχε κανένα νόημα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα κορονοϊός. Αυτή είναι πια τελείως. Εκείνο που μου αρέσει είναι ότι βλέπω τους νέους ότι πάνε και εμβολιάζονται, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα τουλάχιστον μετά αυτά τα κορονοπάρτι που κάνουν όλοι ο ένας επάνω στον άλλο. Πώς νιώθεις ή ένιωθες για την πιθανότητα του να κολλήσεις τον ιό? Ένιωθα ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα, βέβαια δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί μου άρεσε ο τρόπος που θα πεθάνεις έτσι κι αλλιώς. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που το να πεθάνω είναι κάτι αναμενόμενο. Αλλά το να πεθάνεις μόνος σου, διασωληνωμένος και τα λοιπά, δεν είναι το ότι καλύτερο μπορεί να φανταστείς. Εκείνο που με πιο πολύ με θλίβει είναι επειδή είναι λίγα τα χρόνια που μας μένουν ακόμα στην ηλικία μας. Λες, κοίταξε να δεις, μου στέρισαν αυτά που θα μπορούσα να κάνω, ακόμα που μπορώ να τα κάνω σωματικά, γιατί δεν ξέρω του χρόνου θα μπορώ εγώ να πάω στην Νορβηγία ή στην Κίνα ή... Δεν πάω στην Κίνα ή καλώς τώρα πια. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρεις ποιες θα είναι οι δυνάμεις σου και ποιες θα είναι οι δυνατότητές σου. Και αισθάνεσαι ότι κάτι σου πήραν. Almost forbidding them to have social lives epidemiologically makes sense at some point to limit all interactions, but we've also had a lot of people who've been depressed by this constant isolation. Ούτως ή άλλως η τρίτη ηλικία έχει αρκετό ψηλό ποσοστό κατάθλιψης, γιατί φεύγουν πια από τη ζωή και κάπως πρέπει να το επεξεργαστούν αυτό. Αν προϋπήρχε μια τέτοια κατάσταση, έγινε πολύ πιο έντονη. Εκείνο που μας λείπει είναι η ανθρώπινη επαφή. Ας πούμε, είχα συνηθίσει Σάββατο Κυριακή, ερχόταν ο μπαμπάς με το όποιο παιδί ήταν εδώ, η Μαρίνα με τον μικρό.
Από τότε που άρχισαν αυτά, ο μεν μπαμπάς και ο Οδυσσέας δεν ξανήθανε. Ο μικρός, όσο δεν είχε σχολείο και δεν υπήρχε φόβος να με κολλήσουν, ερχόντουσαν. Όταν άρχισε σχολείο, εξαφανιζόντουσαν. Δεν κοινωνικοποιούμαι πια. Έχω... κρατάω πολύ λίγους. Τηλέφωνο... τηλέφωνο. Με ορισμένες μεγάλες φίλες μου με παίρνουν τηλέφωνο. Αποφεύγω να παίρνω εγώ. Βαριέμαι να παίρνω τηλέφωνο. Mm. Με παίρνουν εκείνες και μετά παρακαλάω, λέω, ας τελειώνουνε. Μια ώρα αρχίτερα την κουβέντα. Μου μιλάνε. Και αρχίζω να μην θέλω να οργανώσω πια τίποτα από εδώ και πέρα. Ούτε να συγκεντρώνω κόσμο, ούτε να βλέπω αυτούς που έβλεπα πριν. Έγινα αντικοινωνική. Με το τηλέφωνο πολύ ασχολούμαι, το Facebook βλέπω. Okay. Ανταλλάσσουμε απόψεις, στέλνουμε μηνύματα, okay. Ενημερωνόμαστε. Τι έχετε κάνει για να καταπολεμήσετε τη βαρεμάρα της καραντίνας? Αν την έχετε νιώσει αυτή, δεν ξέρω. Ναι, τηλεόραση. Mm. Πολύ τηλεόραση. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι ο κοροναϊός mm-hmm. επηρεάζει τους ηλικιωμένους διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε, οι ηλικιωμένοι συνήθως, επειδή είναι σε μία φάση ζωής που έχουν κάνει ένα κύκλο, ουσιαστικά αυτό που θέλουν να χαρούν είναι αυτά που έχουν δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν, χάσαν αυτή τη δυνατότητα, τα στηρίγματα, αυτό που το κρατούσαν στη ζωή. Το χάσανε. Shedding your own identity, voluntarily or not, is a form of social death. The trauma of liminal existence can be offset by a reintroduction into society through a new role. But in the case of the elderly, with no new identity to look forward to, this can be incapacitating. A year-long lockdown, which allows many of us to invent ourselves, only subtracts from the few years the elderly have left in their final and polished roles. While the vaccination campaigns have brought hope for a return to normalcy, we're still a long way to go. The elderly are disproportionately affected by all aspects of this pandemic. And locked in isolation, their agency is lesser than ever. It is our responsibility to help them return to their former lives in any way possible, even as our society invents a new normal. Χαρά. Όταν παίρνω φωτογραφίες συγγονείς μου. Α, αυτή είναι η χαρά μου. Όταν βλέπω στο κομπιούτερ τις φωτογραφίες συγγονής μου, κάνει riding πάνω στο άλογο, της τη βλέπω. Έκανε τον ωραίο χιονάνθρωπο που έκανε, γιατί έχει λατρεία με τα ζώα. Και το έκανε, ο χιονάνθρωπος ήταν ένα κουνέλι, μεγάλα αυτιά. Μου γράφει, όταν βλέπω τα τετράδια της, και έχει γράψει και ένα καταπληκτικό ποίημα, όταν ήταν 10 χρονών, πριν ένα χρόνο δηλαδή. Ένα καταπληκτικό ποίημα που δεν το πίστευα ότι μπορούσε να το έχει γράψει αυτή. Δηλαδή η εγγονή μου δίνει χαρά.